Πάμε να καλησπερίσουμε από το πανέμορφο νησί της Θάσου τον κύριο Αναστάσιο Μπίλια. Είναι επαγγελματίας, τουριστικός πράκτορας στο νησί, αλλά και μέλος του επιμελητηρίου Καβάλας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπίλια, από Καβάλα. Καλησπέρα από τη σκάλα ποταμιάς, 29 βαθμούς, αεράκι. Μπράβο. Ήλιο, κόσμος κάνει μπάνια. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Εμείς όμως εργαζόμαστε. Σωστά, σωστά. Βέβαια, το είδαμε αυτό και από τις εικόνες του Σαββάτου, κύριε Μπίλια, που ήταν αρνητικό για την Γεραμωτή. Θετικότατο όμως για τη Θάσο. Πολύς ο κόσμος. Έχω και τα στοιχεία εδώ. Πάνω από 13.000 επιβάτες ήρθαν στο νησί οδικοί το τριήμερο αυτό του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει πραγματικά πάρα πολύ καλά πράγματα για τον τουρισμό από εδώ και πέρα. Έτσι, είμαστε ακόμη τέλη Ιουνίου. Έχουμε έναν Ιούλιο και έναν Αύγουστο, ίσως και ένα Σεπτέμβριο, εγώ θα πω. Μεγάλο. Μπράβο. Σεπτέμβριο αυτή την, όπως και πέρσι και πρόπερσι, δυνατό Σεπτέμβριο, που έχει να κάνει είτε με τις θρησκευτικές γιορτές των γειτόνων μας των Τούρκων, έτσι, είτε με κάποιες εξόδους, η οποία έχει να κάνει με τον καλό καιρό. Έτσι, έτσι, σωστά. Φυσικά αυτό έχει 13.000 ευρώ ή το 1 εκατομμύριο που περνάει από τη Θάσο. Είναι ένα καμπανάκι για την ίδια την περιφέρεια που πρέπει και για τους υπευθύνους, το Υπουργείο Μεταφορών και το υπεχοδέ, το παλιό υπεχοδέ που λέμε, να κάνει το δρόμο τελικά. Πρέπει να γίνει ο δρόμος από την Εγνατία στη Γεραμωτή. Δεν επιτρέπεται 1 εκατομμύριο κόσμος να περνάει μέσα και να ανησυχεί τους κατοίκους της περιοχής. Έτσι. Είναι απαραδεκτό. Εάν δυστυχώς δεν γίνει αυτός ο κόμβος, μην μιλάμε για τουρισμό. Σήμερα θα μιλήσω πολύ άγρια. Έτσι, σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μπίλια. Έτσι είναι η κατάσταση. Έκανα μια ολόκληρη εκπομπή χθες από την Κεραμωτή. Άκουσα τα προβλήματα και των επαγγελματιών και των πολιτών. Η κατάσταση είναι όντως έντονη. Υπάρχουν κάποιες ενέργειες οι οποίες υπάρχουν στο τραπέζι τώρα. Αλλά, όπως το είπατε κι εσείς, αν δεν γίνουν άμεσα, δυστυχώς θα τη δούμε ξανά αυτή την εικόνα. Το μόνο σίγουρο. 1 εκατομμύριο τουρίστες περνάνε από την Κεραμωτή. Πείτε μου, τι έχει γίνει μέχρι τώρα? Πού είναι η Εγνατία, η εταιρεία η Εγνατία για που συνδέει τα αεροδρόμια και τα λιμάνια? Εάν δεν είναι 1 εκατομμύριο κόσμος σημαντικό το να γίνει υποδομή για την πρόσβαση, τη σωστή πρόσβαση, τότε ποια είναι η δουλειά της Εγνατίας? Ερώτησης κάνω. Έτσι, έτσι, σωστά. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, κύριε Μπίλια, πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται όμως και στο κομμάτι του τουρισμού, γιατί υπάρχουν και εκεί πέρα κάποια ζητήματα. Νομοσχέδιο για Λου και Παραλίας, εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνει την εξαήμερη εργασία. Υπάρχουν θέματα στον τουρισμό, γιατί λέμε ότι ο τουρισμός είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας μας, αλλά βλέπουμε ότι κάνουμε άλλες ενέργειες, οι οποίες δυστυχώς τον κρατάνε πίσω σε κάποια πράγματα. Ναι, έτσι είναι. Με αφορμή χτες τη συνεδρίαση του επιμελητηρίου Καβάλας, απλώς εγώ λίγο έφυγα λίγο από τα όρια μου, είπα ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να υποθούν και πρέπει το επιμελητήριο να πιέσει καταστάσεις, είτε αυτό λέγεται βουλευτές, είτε λέγεται κυβέρνηση, είτε λέγεται υπουργοί. Η κατάσταση για τους επαγγελματίες είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ξεκινήσαμε με τα πώς. Από τη στιγμή που δεν έχουμε σωστή υποδομή στην επικοινωνία και στο ίντερνετ, πώς να έχουμε σωστό πώς, πείτε μου, όταν πιάνουμε, πληρώνουμε για εκατοστάρα και μας έρχεται 70 με 80 maximum, όταν η κίνηση που χρησιμοποιούν το Wi-Fi, οι τουρίστες, τα δικά μας τα Wi-Fi και όχι αυτά τα ότι θα είχαμε free Wi-Fi σε κάθε περιοχή, σε κάθε δήμο, δεν έχει γίνει τίποτα από εδώ πέρα, που έλεγαν οι τότε και οι νυν υπουργοί. Πού είναι, τι γραμμές έχουμε εμείς σαν επαγγελματίες να έχουμε σωστή διασύνδεση με τα εύτυπος αυτό εδώ πέρα που λένε? Τίποτα. Πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό? Η αναμονή, παίρνουμε φίλους και γνωστούς να μας βοηθήσουν που δουλεύουν στην Κοσμοτέ για να κάνουν τα παιδιά ό,τι γίνεται δυνατόν, γιατί έχει μόνο 3 τεχνικούς σε ολόκληρη τη Θάσο. Η Κοσμοτέ, το οποίο παίρνει όλη δίχτυα από αυτό. Πάμε στις παραλίες. Πού ανήκουν άραγε οι παραλίες? Τις πήραν η κτηματική υπηρεσία. Έγινε το πρόγραμμα My Coastal. Αυτό εδώ πέρα που μπορεί ο καθένας και κάνει καταγγελίες. Ακούτε? Ναι. Αυτή η εφαρμογή My Coast. Αυτή, ακριβώς. Η οποία έχει ενημερωθεί από τον Απρίλιο.
τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο μέχρι τώρα έχουν δοθεί κάποιες άδειες. Από τον Απρίλιο έχει να ενημερωθεί αυτή η εφαρμογή, κύριε Μπίλια? Δεν ενημερώνεται συνέχεια. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό δεν το ξέραμε, ας πούμε, γιατί είχε τύχει την προηγούμενη εβδομάδα να δω αυτή την εφαρμογή. Την έδειξα και εδώ, είδα την εικόνα και είδα ότι όντως κάποιες από τις παραλίες, κάποιες από τις ακτές, δεν έχουν προχωρήσει για να προχωρήσουν σε στρέμματα. Ακριβώς. Δηλαδή. Και αυτό δηλαδή είναι από τον Απρίλιο είναι αυτή η εικόνα. Θα μπείτε εσείς αλλουόμενος, θα μπείτε μέσα με το TaxiNet, εντάξει. Mm. Θα κάνετε την καταγγελία σας, ναι ή όχι, από τη στιγμή που βλέπετε ότι υπάρχει, ότι εδώ πέρα δεν πρέπει να υπάρχει το τετράγωνο της μίσθωσης. Θα την κάνετε. Φυσικά. Έτσι δεν είναι. Όπως πηγαίνει η κατάσταση. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι από τη στιγμή που έχει αναδεί τον Απρίλιο... Μετά, ναι. Θα κάνει την καταγγελία, θα πάει στο τμήμα που θα την εξυπηρεστεί και αν έχει την άδεια, έχει καλώς. Εάν δεν έχει την άδεια και έχει δώσει και έχει καταθέσει τα χαρτιά στη κτηματική υπηρεσία με την αίτηση που έχουμε καταθέσει με αριθμοπρότυπο πρωτοκόλλου, δεν είμαστε κατοχυρωμένοι, δεν είναι κατοχυρωμένοι επαγγελματίες. Τι σημαίνει? Ότι είμαστε τέλος Ιουνίου και δεν έχουν δοθεί άδειες. Ποιος μου μιλάει τότε για τουρισμό? Ποιος μου μιλάει για τουρισμό? Έχουν βγει αυτοί οι άνθρωποι έξω να πάνε τουρισμό ή πηγαίνουν μόνο σε πριβέ ξενοδοχεία και οάσεις, πριβέ οάσεις και ζούνε και περνάνε τις διακοπές τους? Για τον κάθε υπουργό, για τον κάθε βουλευτή, για τον κάθε πρωθυπουργό και δεν με ενδιαφέρει ότι άλλο είναι. Έτσι, ο επαγγελματίας κατά πόσο είναι με ένα κωδικό μόνο το πρωτοκόλλο, αριθμό πρωτοκόλλου, καλυμμένος? Δεν είναι καλυμμένος με τίποτα. Επιτρέπεται να υπάρχουν καταστήματα τα οποία να μην έχουν βάλει ακόμα ξαπλώσεις και να λέμε τις 13.000 που ήρθανε στη Θάσο, τι να το κάνω? Τι να τους πεις και αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν οργανωμένη παραλία, έτσι? Τι να το κάνω? Καλός ή κακός, κάποιοι είναι, θα γίνουν παράνομοι. Γιατί θα γίνουν παράνομοι? Γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς πάλι θα έρθει η κυρία κτηματική να βάλει τα πρόστιμά της. Πέρσι ήρθανε χιλιάδες πρόστιμα στη Θάσο. Μέχρι 29 Δεκεμβρίου έπρεπε να πληρωθούν. Το ίδιο θα γίνει και φέτος, κύριε Το Μπίλια. Ίδιο αυτό θα είναι γίνει το κακό. Και φέτος, το οποίο θα είναι τετραπλάτσιο. Από πού θα βγουν αυτά εδώ πέρα τα λεφτά, για πείτε μου? Από πού θα βγουν τα πρόστιμα, είναι άμα αυτό έχει? Αυτό το οποίο είπα και προηγουμένως, κύριε Μπίλια, παντού ζητάει το κράτος πράγματα. Δηλαδή, άμα δει ότι δεν έχεις, φάει ένα πρόστιμο. Όχι. Ωραίο. Έτσι, δείτε όλο τώρα αυτό. Τι γίνεται. Ναι. Δείτε τώρα τι γίνεται. Ανήκει στην κτηματική ή στην ΕΤΑΒ? Ο χώρος που είναι μπροστά από τον χώρο για να βάλεις τις ξαπλώστρες. Η ΕΤΑΒ, εάν υπάρχει παράνομο, δεν σου δίνει μισθωτήριο. Mm. Βγήκε ένας νόμος να νομιμοποιήσουν αυτά τα παράνομα. Πληρώνουμε εμείς ιδιοκτήτες, πολιτικούς, μηχανικούς, για να κάνουμε καινούργια σχέδια για να πληρώσουμε τον νόμο, για να τον νομιμοποιήσουμε. Το νομιμοποιούμε, πληρώνουμε κάποιο πρόστιμο που υπήρχανε, αποσύρονται όλες οι μηνύσεις που είχαμε, πάρα πολλές μηνύσεις, ιδίως στη σκάλα ποταμιάς, και όχι μόνο αυτό, προπληρώνουμε και δίνουμε και εγγυητική στα ελληνικά ακίνητα, ο καθένας 12 με 14 και 15 χιλιάρικα, για να πάρει μία υπογραφή. Οι περισσότεροι τα έχουμε καταβάλει και δεν έχουμε πάρει ακόμα τα μισθωτήρια και παίρνοντας τηλέφωνο κάτω στα ελληνικά ακίνητα, λείπουν οι υπάλληλοι σε διακοπές του Αγίου Πνεύματος. Τι λέτε τώρα, κύριε Μπίλια? Απίστευτο. Οι υπάλληλοι, ναι. Οι υπάλληλοι που είναι υπάλληλοι μου και υπάλληλοι σας. Παίρνετε τηλέφωνο δηλαδή να δείτε τι και πώς με το μισθωτήριο και σας λένε λείπουμε. Έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι. Oh. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ελέγχει τις άδειες, τις άδειες των τέτοιων? Δεν πρέπει να πάψουν πια τα σωματεία να μιλάνε και να ζητάνε πολλά πράγματα? Και είμαστε τέλος Ιουνίου και δεν έχουν βγει άδειες. Σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό και έχουν 2, 3, 4 άτομα για όλη την Ελλάδα και παίρνουν από τον κάθε επαγγελματία ετησίως 15 με 20 χιλιάδες. Επιτρέπεται αυτό? Πάει αυτό. Παραλίες. Πάμε στο Εργάνη.
Ξεκινάει τώρα, από εδώ, πρώτη. Εδώ τώρα έχουμε εξαήμερη εργασία, κύριε Μπίλια. Έτσι, η οποία, προσέξτε, θα μπορεί να δουλεύει ο εργαζόμενος και σε ένα κατάστημα εστίασης, αλλά και σε ένα άλλο κατάστημα εστίασης. Ακριβώς. Δεν αφήνει τον εργαζόμενο να δουλέψει και 10 ώρες. Να κάνει και τις υπεροστίες του. Μπορεί να κάνει 8ωρο σε ένα εστιατόριο και να πάει στο δίπλα εστιατόριο να κάνει ένα 4ωρο. Πού ακούστηκε αυτό? Απίστευτο. Πού ακούστηκε αυτό? Από τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη προσωπικού, να έχουμε αυτό το παράνομο νόμο. Παράλογος αυτός ο νομοθέτης δεν έχει βγει να πάει να φάει έξω, νομίζω, πουθενά. Ή να κάποιο συγγενή σου να έχει ένα μαγαζί να δει πώς δουλεύει. Και τα παιδιά που έρχονται για να δουλέψουν, θέλουν να δουλέψουν την καλοκαιρινή σεζόν, να δουλέψουν και όχι να κάθονται να έχουν πενταήμερο ή εξαήμερο για δουλειά. Εάν φυσικά ο επαγγελματίας αυτός παραβεί τους σωστούς κανόνες συμπεριφοράς, ναι, να πάει κατευθείαν και να το κάνει καταγγελία να μπορέσουν να δουλέψουν τα σωστά εστιατόρια και τα σωστά μαγαζιά και όλα γενικά και όλο το συνάπι μας να καθαρίσει. Αλλά δεν επιτρέπεται τώρα ο νόμος, ελεύθερη αγορά να γίνεται αυτό. Και μάλιστα εγώ είχα προτείνει μάλιστα και στον κύριο Παναγιωτόπουλο μία λύση. Να κατιερωθεί η εποχιακή εργασία και να έχουμε επιμήκυση της τουριστικής σεζόν από Μάρτιο μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Να ισχύει διαφορετικό καθεστώς για τους υπαλλήλους των εποχιακών επιχειρήσεων. Απλά πράγματα. Και θα είναι και τα μαγαζιά ανοιχτά από 1η Μαρτίου έως τέλος Οκτωβρίου ή ας το κάνουν Νοέμβριο. Να επιβάλλεται αυτό εδώ πέρα όμως. Αυτή είναι η επιμήκυνση. Πώς θα μπορέσουμε να δουλέψουμε? Μάλιστα. Η εστίαση έχει πρόβλημα. Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα και βλέπω ότι και τα προβλήματα βασικά, τα οποία δεν είναι μόνο αιτήματα. Δυστυχώς έτσι και τα οποία έχουμε φτάσει τέλη Ιουνίου και ακόμη συζητάμε ζητήματα τα οποία πρέπει να είχαν λυθεί από την άνοιξη, μη σας πω, από το χειμώνα. Έτσι, κάποια εξ αυτών. Η έλεγχη. Ξέρετε τι γίνεται κάθε μέρα. ΔΟΕ, ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας, τελωνιακή. Έχουμε ζαλιστεί. Ο υπάλληλός μου έρχεται και με ελέγχει. Δεν το δέχομαι αυτό. Εμείς τους πληρώνουμε. Εάν μας κλείσουνε, γιατί τα 10 χιλιάρικα για να βγούνε από μία επιχείρηση πρέπει να τρέξει πάρα πολύ πια. Και αυτό που λένε κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι, εσείς οι θασίτες ή τα τουριστικά γραφεία τα βγάζετε, ας έρθουνε να τα βγάλουμε και να τα μοιραστούμε. Να έρθουνε. Τους προκαλούμε κάποιους. Αλλά να μας δώσουν και τις δικές τους ασφαλείς δικλείδες που έχουν, το να δουλεύουν μόνο 5 μέρες, το να έχουν τη σωστή τη σύνταξή τους, τη σωστή ιατρική περίθαλψη, να βλέπουν κάθε μία του μηνός ή τέλος του μηνός το μισθό τους. Μάλιστα. Κύριε Μπίλια. Μία Ιουλίου έχουμε αύξηση του ΦΠΑ για τον καφέ. Για τον καφέ. Το είπα και προηγουμένως και αυτό. Πρέπει όλα μέσα στο χάος που και αυτό γίνεται, ένας μεγάλος παραλογισμός. Έτσι. Άλλο το take away, άλλο το καφέ στο κατάστημα. Καμία λογική. Ο κάθε υπεύθυνος για τις ταμιακές να το ρυθμίσει. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Είναι υπάλληλοι. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν για τις μηχανές από τον Άννα στον Καλιάπα, από το ΠΟΣ στο ΦΠΑ. Τι άλλο να σας πω. Πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι δεν χωράει μία εκπομπή και ένα μέρος να τα συζητάμε, δυστυχώς, κύριε Μπίλια. Με στοιχεία και ονόματα κάποια στιγμή να ξέρετε ότι θα ξεσηκωθούν επαγγελματίες. Και θα ξεσηκωθούν γιατί οι μόνιμοι υπάλληλοι, όσο και να αλλάζουν και να πέφτουν οι κυβερνήσεις, είναι οι ίδιοι και δεν κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπίλια. Καλό σας απόγευμα. Καλά. Την επόμενη σύνδεση πιστεύω να είμαι πιο ήρεμος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.